Το εμβληματικό κτίριο που βλέπουμε σήμερα, αυτό το στολίδι, όχι για την πόλη του ελληνικού Αργυρούπολης, αλλά για όλη την Νότια Αθήνα και την Αττική συνολικά, είναι το αποτέλεσμα μιας πραγματικής επικοδομητικής συνεργασίας του κράτους, του ιδιώτη και της αυτοδιοίκησης. Πρώτιστα, της κυβέρνησης που εξασφάλισε το χώρο αυτό μέσα στο αεροδρόμιο, στο πρώην αεροδρόμιο, και το επενδυτή, ούτε λίγο ούτε πολύ, έβαλε περίπου 15 εκατομμύρια και έκτισε και παρέδωσε στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης ένα κτίριο λειτουργικό, ασφαλές και πάνω απ' όλα πραγματικά στολίδι για τα παιδιά μας, τα παιδιά τα τυφλά, τα παιδιά με αυτισμό, τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, που αξίζουν να έχουν ίσα προνόμια και ίσα δικαιώματα με όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Γιατί αυτά είναι τα παιδιά μας και έτσι τα αντιμετωπίζουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Lambda Development, στο Διοικητικό του Συμβούλιο, που ήταν συνεπής σε αυτά που υποσχέθηκε στη συζήτηση που είχαμε, και βεβαίως στον πρόεδρο της κυβερνήσεως, σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και στους ανθρώπους που εργάστηκαν, προκειμένου από κοινού με το Δήμο να μπορούμε σήμερα να υποδεχτούμε στα παιδιά μας στον χώρο που τους αξίζει. Και αυτό νομίζω είναι μόνο η αρχή όσον αφορά τα μεγάλα έργα υποδομής που αναμένουμε στο ελληνικό το επόμενο χρόνο. Είναι αυτονόητο ότι είμαστε χαρούμενοι που ολοκληρώσαμε αυτό το όχι μόνο όμορφο αλλά κυρίως λειτουργικό έργο και στους ανθρώπους μας που το έχουν ιδιαίτερη ανάγκη. Και να πω ότι πέραν της τιμής που μας αποτελεί επίσης το ορθίο για μας, μας έδωσε την ευκαιρία να ξαναβούμε πάλι στις αίθουσες, να δούμε αυτούς τους ανθρώπους μας και να καταλάβουμε ότι αυτό που κάναμε είναι το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε να απαλύνουμε κάπως την καθημερινότητά τους. Αυτά. Έχει μεγάλη συμβολική αλλά και ουσιαστική σημασία το γεγονός ότι το οποίο παραδόθηκε στα πλαίσια της πολύ μεγάλης ανάπλασης, η οποία το αποδοχείται εδώ πέρα στο Εθνικό, αφορά τους συμπολίτες μας που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη από κρατική φροντίδα. Είχα την ευκαιρία λίγο σήμερα να αντιληφθώ ένα πραγματικό ίδιο κόσμημα, το οποίο κατασκευάστηκε με την ελληνική πολιτική της Λάμπρα, τη μεγάλη στήριξη και επιμονή του Δήμου του Ελληνικού και της Αργυρούπολης, ένα κτίριο υποδειγματικό το οποίο φιλοξενεί παιδιά με αναπηρία, παιδιά με αυτισμό, με βαριές εγκεφαλικές παθήσεις, σε έναν χώρο πράγματι υποδειγματικό, κάνοντας πράξη και κυβέρνηση της κυβέρνησης, όπου πρέπει να στεκόμαστε ολόκληρη φροντίδα δίπλα στους συμπολίτες μας που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Εύχομαι και ελπίζω η χώρα να αποκτήσει πολλές περισσότερες τέτοιες δομές, οι οποίες πραγματικά αναβαθμίζουν στον υπέρτατο βαθμό το επίπεδο φροντίδας που μπορούμε να παρέχουμε στους συμπολίτες μας που έχουν πράγματι μια ξεχωριστή ανάγκη της κρατικής φροντίδας. Θέλω επίσης την ευκαιρία αυτή να επισημάνω ότι το όλο έργο της ανάπλασης του Ελληνικού κινείται πια με μεγάλη ταχύτητα. Έχει περάσει από τη φάση της ορίμανσης στη φάση της υλοποίησης. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα αρχίσουν να βλέπουν και οι πολίτες τα χειροπιαστά αποτελέσματα αυτές της πολιτικής προσπάθειας. Πολλοί αμφισβήτησαν τη δυνατότητα της κυβέρνησης να ξεπλέξει αυτό το βάρη το οποίο κληρονόμησε όσον αφορά στο πρώτο ελληνικό. Αποδείξαμε όμως ότι μπορούμε να ξεπερνάμε και τα πιο μεγάλα εμπόδια και να δούμε ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο που δημιουργεί δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, που δημιουργήσει πολύ σημαντικούς ελεύθερους χώρους που θα σύμφωνα θα απολαύσουν όλοι οι κατοικοί που έχουν μετατραπεί σε μια αιστεία ανάπτυξης, μια αιστεία καινοτομίας, ένα πόλο πολιτισμού, άθλησης και ψυχαγωγίας. Όμως, να κλείσω από την προσεκίνησα, η πρώτη παρέμβαση είναι αυτή που δημιουργήσαμε είναι και πιο ουσιαστική, το κτίριο, το οποίο είναι πράγματι ένα κόσμημα και ένα υπόδειγμα για το πώς πρέπει να κατασκευάζονται σύγχρονες δομές που υποστηρίζουν τις ανάγκες των συντονιστών μας με αναπηρίωτο. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια και στο Νικέ Φιλάντα Development του Παναγιώτη. Και το Δήμο, χωρίς την επιμονή του, οποίου το έργο αυτό δεν θα μπορούσε να το πω.